αλατότητα, εδάφους και πώς αυτή επιδρά στην καλλιέργεια της αμπέλου. Πάμε λοιπόν. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media του The Greek Vineyard. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το website μας στο www.thegreekvineyard.com. Συνεχίζουμε την ειδική θεματολογία πάνω στην αμπελουργία όπως είχα υποσχεθεί για την τέταρτη σεζόν του The Greek Vineyard και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την αλατότητα του εδάφους και πώς επιδρά στην καλλιέργεια της αμπέλου. Λίγοι είναι αυτοί που έχετε ασχοληθεί με το θέμα της αλατότητας. Αυτοί που ασχολείστε κυρίως με το θέμα της αλατότητας είναι περιοχές οι οποίες έχουν σοβαρό πρόβλημα, όπως είναι τα νησιά μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι προκαλεί αλατότητα στα φυτά, πώς αναπτύσσεται αλατότητα σε ένα έδαφος και πώς επιδρούμε και εμείς στην ανάπτυξη αυτής της αλατότητας. Λοιπόν, η αλατότητα του εδάφους προκαλεί πολύ σημαντικά προβλήματα στην καλλιέργεια της αμπέλου όταν είναι υψηλή, με κυρίω και πιο σημαντικό λόγο το θέμα προσρόφησης του νερού. Έτσι, αν περπατήσετε μέσα σε έναν αμπελώνα με πρόβλημα υψηλής αλατότητας στο έδαφος ή αλατότητας στο νερό άρρευσης, κρατήστε το αυτό γιατί θα πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα παρατηρήσετε ότι το αμπέλι για κάποιο λόγο δείχνει μία εικόνα έντονης δίψας, ότι ουσιαστικά καταραίει από έλλειψη νερού. Αυτό γιατί γίνεται, διότι όταν ένα έδαφος περιέχει πάρα πολύ ψηλή περιεκτικότητα σε άλατα, κάνει πολύ πιο δύσκολο το έργο της ρίζας για να προσρωφήσει νερό. Και αυτό διότι η αλατότητα επιδρά πάρα πολύ στην όσμωση του νερού, στο πώς δηλαδή μπορεί να απορροφήσει η ρίζα νερό και να τη μεταφέρει από το έδαφος προς τα ανώτερα τμήματα του φυτού. Και θα έχετε δει ένα βίντεο που είχα κάνει για το ταξίδι του νερού, πώς το φυτό μπορεί και προσρωφά νερό από το έδαφος και το ανεβάζει ψηλά, πώς ουσιαστικά υπερνικά τη βαρύτητα και παίρνει το νερό από χαμηλά και το πάει πάνω. Εάν θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο, υπάρχει link στην περιγραφή αυτού του βίντεο και εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Αν λοιπόν έχουμε υψηλή αλατότητα σε πάρα πολύ επιφανειακό έδαφος, τα πρώτα δηλαδή για παράδειγμα από 0 έως 50-60 εκατοστά βάθους, τότε έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα διότι οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού προσρωφούνται κυρίως από αυτό το στρώμα, ειδικά σε ποτιστικά αμπέλια. Τι γίνεται λοιπόν αν έχουμε υψηλή αλατότητα, είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της ρίζας να προσρωφήσει το νερό. Η αλατότητα μπορεί να προέρχεται είτε από το ίδιο το μητρικό υλικό, δηλαδή να είναι ένα έδαφος το οποίο είχε ήδη μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα, αλλά κυριότερο πρόβλημα που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στις παραμεσόγειες χώρες έχει να κάνει και με το νερό το οποίο χρησιμοποιούμε για άρρευση. Και εδώ έρχονται όλα αυτά που λέω. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια λόγω της υπεράντλησης νερού και της μειωμένης βροχόπτωσης, διότι και η Ελλάδα ανήκει σε μία από τις χώρες οι οποίες έχουν συνεχώς μειούμενες βροχοπτώσεις. Και εδώ έρχεται ένα βασικό λάθος που κάνουν πάρα πολλοί παραγωγοί που θεωρούν το νερό είναι απεριόριστο και είναι κάτι το οποίο τους ανήκει. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε το νερό. Το νερό παρόλα αυτά είναι φυσικός πόρος και πρέπει να το προστατεύουμε. Και πρέπει να το κάνουμε διότι πολύ σύντομα θα βρούμε μπροστά μας πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Τι γίνεται λοιπόν όταν κάνουμε υπεράντληση, δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ νερό, παραπάνω από αυτό που χρειάζεται και δεν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αρχίζουν και εισραίουν νερά κυρίως από τη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι το αλμυρό νερό που έχει γίνει είναι πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από το γλυκό. Συνεπώς, όταν είμαστε κοντά και σε παραθαλάσσιες περιοχές που είναι ακόμα πιο εύκολο, υπεραντλώντας γλυκό νερό από γεωτρήσεις, χωρίς να μπορεί αυτό το νερό να αντικατασταθεί από νερό που προέρχεται από βουνά, λόγω μειωμένων χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων, αρχίζει μέσα σε αυτές τις φλέβες, αυτές τις αρτηρίες του γλυκού νερού να εισραίει αλμυρό νερό. Και το αλμυρό νερό τι περιέχει? Άλατα. Και κάτι τέτοιο παρατηρείται πάρα πολύ σε περιοχές παραθαλάσσιες όπως είναι η Χαλκιδική ή σε νησιά. Παρατηρούμε ότι οι γεωτρήσεις πλέον έχουν αλατότητα πάρα πολύ ψηλή. Χρησιμοποιώντας συνεχώς νερό το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα, μας δημιουργεί ένα αθρηστικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Διότι τι συμβαίνει, ρίχνοντας νερό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το πρέμνο μας το οποίο διψά, μέσα από αυτό ρίχνουμε και άλατα. Τα οποία άλατα μένουν επιφανειακά, μένουν δηλαδή από 0 έως 30 το πολύ εκατοστά.
Έτσι αυτά τα άλατα αθρίζονται και δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα αλατότητας. Και εδώ οι βροχοπτώσεις δημιουργούν ένα ακόμα πρόβλημα. Διότι, όπως θα πω σε λίγο, ένας τρόπος αντιμετώπισης της αλατότητας είναι να μπορέσουμε να ξεπλύνουμε εδάφη τα οποία στραγγίζουν καλά με γλυκό νερό. Και όταν δεν έχουμε βροχοπτώσεις, που είναι η πιο σημαντική παροχή γλυκού νερού, δεν έχουμε και ξέπλυμα και καθαρισμό των εδαφών από άλατα. Τα συμπτώματα που φανίζει ένα πρέμνο από υψηλή αλατότητα είναι καψίματα στα φύλλα που μοιάζουν πάρα πολύ με την έλλειψη νερού και μια σιγανή κατάρρευση του φυτού, χαμηλή βλάστηση, έντονο υδατικό στρες και φτάνει σε ένα σημείο το φυτό να δείχνει μια εικόνα σαν να λιώνει, σαν να καταστρέφεται από πάρα πολύ έντονο υδατικό στρες. Και όταν η αλατότητα αυξηθεί πάρα πολύ στο επιφανειακό έδαφος, τότε μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο πρέμνο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μπείτε στον θαυμαστό κόσμο της αμπελουργίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί θεατές που με ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα φυτά μας όταν έχουμε νερό με πάρα πολύ ψηλή αλατότητα ή έχουμε ήδη ψηλή αλατότητα στο έδαφος. Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα στην αντιμετώπιση της αλατότητας για όλους αυτούς τους λόγους που καταλαβαίνετε και σας έχω εξηγήσει προηγουμένως. Χωρίς πολλές βροχοπτώσεις με γλυκό νερό για να μπορέσει να ξεπλύνει το έδαφος και χωρίς να μπορούμε να αλλάξουμε πηγή νερού, να μπορούμε να αλλάξουμε τις γεωτρήσεις μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε θέματα αλατότητας. Φυσικά, το να στήσουμε μια μονάδα φαλάτωσης πάνω σε μια γεώτρηση, καταλαβαίνετε ότι είναι απαγορευτικό το κόστος εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας. Είναι συσκευές, είναι μηχανήματα τα οποία έχουν χαμηλή έξοδο, χαμηλή παροχή ουσιαστικά και επίσης κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά αυτά τα φίλτρα. Και φυσικά δεν είναι οικονομικά συμφέροντα για την καλλιέργεια της αμπέλου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε πηγές οι οποίες έχουν μέτρια αλατότητα είναι μία σειρά από κάποιες διαδικασίες που θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως για να βοηθήσετε κυρίως τα πρέμνα μέσα στο αμπέλι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να επενδύσετε είναι στην οργανική ουσία. Την οργανική ουσία πώς την αυξάνουμε? Την αυξάνουμε είτε με προσθήκη κοπριάς ή άλλων οργανικών λιπασμάτων, είτε με τη χρήση, την πολύ απλή που έχω πει πολλές φορές, της χλωρής λίπανσης. Πολύ προσοχή όμως εδώ. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε κοπριά. Υπάρχουν κάποιες κοπριές, οι οποίες μπορείτε να τις πάρετε από κτηνοτρόφους, οι οποίες δεν είναι καλαχωνεμένες και επίσης τα ενσυρώματα, οι τροφές που χρησιμοποιούν τα ζώα δηλαδή, έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα, για να μπορούν ουσιαστικά να θρέφουν το ζώο. Κάντε μια ανάλυση της κοπριάς που πρόκειται να διαλέξετε ή αποκτήστε, πάρτε κοπριά η οποία είναι πιστοποιημένη και σας παρέχουν ουσιαστικά μια ανάλυση που δείχνει ότι έχει χαμηλή αλατότητα. Και αυτό γιατί πρέπει να το κάνουμε, διότι αν έχετε εδάφη τα οποία έχουν υψηλή αλατότητα και προσθέσετε κοπριά που έχει και αυτή μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα, θα επιτείνετε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα του εδάφους, της αλατότητας του εδάφους. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καλλιεργείτε το έδαφος κατά τη διάρκεια του χειμώνα, να κάνετε ρίπερ ουσιαστικά για να μπορέσετε να ανοίξετε το έδαφος, να έχει καλή στράγγιση και οι βροχές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, έστω και αυτές οι λίγες, θα ξεπλύνουν όσο το δυνατόν την αλατότητα σε χαμηλότερα σημεία. Σημασία έχει να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τις βροχές του χειμώνα γρήγορα για να μπορέσουμε να ξεπλύνουμε τα άλατα και να τα στείλουμε πιο βαθιά από τη ριζόσφαιρα, για να είναι μακριά από το σημείο που προκαλεί πρόβλημα στο φυτό. Εδαφοβελτιωτικές ουσίες όπως είναι ο ζεόλιθος, ο λεωναρδίτης και ο ανταπουλγίτης βοηθούν πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της αλατότητας στο έδαφος. Συνεπώς, σε τέτοια εδάφη, ειδικά συνιστώ την προσθήκη τέτοιων εδαφοβελτιωτικών τα οποία έχουν ουσιαστικά και άλλες καλές ιδιότητες πέρα από αυτήν την ιδιότητα που αναφέρουμε τώρα. Τέλος, εάν έχετε αμπέλι το οποίο αντιμετωπίζει κρίση από αλατότητα, αμινοξέα και ιχνοστοιχεία θα βοηθήσουν στο να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα συντομότερα, αλλά φυσικά με μέτρο, έτσι. Δεν πρόκειται σε ένα ισχυρό σοκ αλατότητας να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τέλος και πιο σημαντικό, εάν οι πηγές σας έχουν πάρα πολύ αλμυρό νερό, τότε δυστυχώς η χρήση του είναι απαγορευτική. Η ζημιά που θα κάνετε με την χρήση αυτού του νερού θα είναι πολύ μεγαλύτερο το να αφήνετε ξηρικά τα μπέλια σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να αντιμετωπίσετε την έλλειψη νερού με εδαφοβελτίωση, αύξηση της οργανικής ουσίας και αντιλιακές ουσίες όπως είναι καολίνες, παρά να χρησιμοποιείτε συνεχώς εφάλμηρο νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε εδαφολογική ανάλυση από 0 έως 30 εκατοστά, αλλά και από 30 έως 60 εκατοστά ή και βαθύτερα. Έτσι θα μπορέσετε να διαπιστώσετε αν η αλατότητα είναι επιφανειακή, άρα προέρχεται από το νερό σας, ή είναι ουσιαστικά από το μητρικό υλικό. Επίσης, σας συνιστώ, εάν αντιμετωπίζετε ή έχετε υποψία ότι έχετε εφάλμινο νερό, να κάνετε και μία ανάλυση νερού, μία φυσικοχημική ανάλυση νερού σε ένα εργαστήριο για να δείτε την αλατότητα που έχει το νερό σας. Είναι πάρα πολύ φθηνές και πάρα πολύ προσιτές. Τέλος, επιλέξτε κατάλληλες ποικιλίες και υποκείμενα που μπορούν να προσαρμοστούν στο εδαφός σας και επίσης μην δημιουργείτε αμπελώνες σε εδάφη τα οποία έχουν υψηλή αλατότητα
ή τουλάχιστον επιλέξετε ποικιλίες οι οποίες είναι λιγότερο παραγωγικές προστιθέμενης αξίας. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται να κάνετε έναν επιτραπέζιο αμπελόνα πάνω σε ένα εφάλμηρο έδαφος, είναι πολύ πιο λάθος επιλογή οικονομικά από το να κάνετε έναν ενοποιήσιμο αμπελόνα. Αυτά λοιπόν για την αλατότητα του εδάφους και την αλατότητα νερού ήταν μια εισαγωγή. Θα γίνουν και άλλα βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα. Εάν έχετε απορίες ή δικές σας εμπειρίες, γράψτε τις με ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο ή στείλτε τις με ένα email στο thegreekninjaart@yahoo.com. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και μας ακολουθείτε σε όλα τα social media. Συνεχίζουμε δυναμικά, καταγράφουμε περίπου 300.000 προβολές τον μήνα. Το κανάλι έχει μια τεράστια άνοδο και χαίρομαι πάρα πολύ. Και επίσης έχουν πάρα πολύ εμπλοκή και οι θεατές του The Greek Vineyard με πάρα πολλά μηνύματα και emails. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.